Θα ξεκινήσω από το θέμα της υπηρεσίας ασύλου. Όπως γνωρίζετε, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, από τον Ιούνιο του 2013, λειτουργεί η καινούργια υπηρεσία ασύλου. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της. Πρόκειται για κάτι το οποίο όλες οι οργανώσεις, όπως θα έχετε παρατηρήσει και στο παρελθόν, έχουμε χαιρετήσει ως εξέλιξη, διότι ήταν και αίτημα όλων των οργανώσεων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η εκκίνηση της λειτουργίας και συνεχίζει να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία, μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Αυτό γιατί ενώ ξεκινήσαμε με βάση την νομοθεσία των 3907 για να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία η οποία θα έχει περιφερειακά γραφεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, μιλάμε για πρόβλεψη για 13 περιφερειακά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχουν αυτά τα γραφεία, υπάρχουν μόνο σε λίγες πόλεις. Και μάλιστα σε κάποιες περιοχές αυτά τα γραφεία λειτουργούν μέσα σε χώρους κράτησης. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, διότι υπάρχουν ολόκληρες περιοχές οι οποίες δεν έχουν ένα γραφείο, περιφερειακό γραφείο, στο οποίο να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτημα ασύλου. Ή όταν το γραφείο αυτό βρίσκεται μέσα σε χώρους κράτησης, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, διότι είναι εύλογο δυνάμει ετών να έχει ένα φόβο προκειμένου να επισκεφθεί ένα χώρο κράτησης για να υποβάλει ένα αίτημα ασύλου. Είναι πραγματικά παράδοξο το γεγονός ότι ξεκινήσαμε την υλοποίηση μιας μεταρρύθμισης χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη, μια μεταβατική πρόβλεψη, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι περιοχές της Ελλάδας, ειδικά βέβαια οι περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα, έτσι ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει το αίτημά του. Συνεπώς, η πρώτη σύσταση την οποία έχουμε να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα τα γραφεία, τα περιφερειακά γραφεία ασύλου, τα οποία προβλέπονται από την νομοθεσία. Να στελεχωθούν επαρκώς και να μην χωροθετούνται, να μην βρίσκονται, να μην λειτουργούν μέσα σε χώρους κράτησης. Ένα άλλο θέμα που πάλι σχετίζεται με την λειτουργία της υπηρεσίας ασύλου έχει να κάνει με τα αιτήματα τα οποία υποβάλλονται, αιτήματα ασύλου που υποβάλλονται από κρατούμενους. Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο χρόνος καταγραφής των αιτημάτων των κρατουμένων είναι πολύ μεγάλος, πράγμα που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι ακόμα εντονότερο όταν μιλάμε για περιοχές που δεν έχουν περιφερειακό γραφείο ασύλου, δεν έχουν ούτε κλιμάκιο. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σύνηθες να μεταφέρονται οι κρατούμενοι από κάποιο κρατητήριο της επαρχίας, στην Αμυγδαλέζα συνήθως, πράγμα το οποίο προκαλεί μια μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά και όταν έρθει κάποιος, μεταφερθεί στην Αμυγδαλέζα, πάλι περιμένει ικανό χρονικό διάστημα μέχρι να καταγραφεί το αίτημά του. Και αυτό διότι υπάρχει επιβάρυνση αυτού του συγκεκριμένου γραφείου. Ένα άλλο μείζον για μας θέμα είναι ο ρόλος της υπηρεσίας ασύλου στο ζήτημα της κράτησης, διότι υπάρχει πρόβλεψη από την νομοθεσία η κράτηση των ετούντων άσυλο να επιβάλλεται στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο όταν υπάρχει συνένεση, σύμφωνη γνώμη και της υπηρεσίας ασύλου. Εδώ αυτό που εμείς παρατηρούμε είναι ότι οι κρατούμενοι που υποβάλλουν αίτημα ασύλου συνεχίζουν να κρατούνται. Αυτός είναι ο κανόνας, η συντριπτική πλειοψηφία. Και κρατούνται μέχρι να εκδοθεί θετική απόφαση,
από την υπηρεσία ασύλου. Αυτός είναι ο κανόνας. Αυτό το γεγονός μας δημιουργεί πολύ έντονο προβληματισμό, διότι θα περιμέναμε η υπηρεσία ασύλου να αξιοποιήσει την πρόβλεψη του νόμου έτσι ώστε να γίνονται εισηγήσεις τέτοιες με βάση τις οποίες οι περισσότεροι αιτούντες να αφήνονται ελεύθεροι. Θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι πριν από 3 μήνες ζητήσαμε από την Υπηρεσία Ασύλου στατιστικά στοιχεία, μεταξύ άλλων και για τις εισηγήσεις που έχουν γίνει για την διατήρηση ή την άρση της κράτησης. Ενώ μας δόθηκαν τα περισσότερα από τα στοιχεία τα οποία ζητήσαμε, στην περίπτωση του ζητήματος αυτού, δηλαδή των εισηγήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου για την διατήρηση ή την άρση της κράτησης, η υπηρεσία μας δήλωσε τεχνική αδυναμία να έχει στη διάθεσή της και να μας γνωρίσει, να μας κοινοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την άρση της κράτησης. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση. Ακολουθείται μία πρακτική από τις αστυνομικές αρχές, γενικευμένης, συστηματικής, εκτεταμένης κράτησης, χωρίς να υπάρχει εξατομικευμένη κρίση και εξέταση των αναγκών της κάθε περίπτωσης. Γι' αυτό και παρατηρούνται τα φαινόμενα αυτά που περιγράφηκαν προηγουμένως, δηλαδή να κρατούνται ασθενείς, να κρατούνται οικογένειες, να κρατούνται παιδιά. Διότι ακριβώς υπάρχει αυτή η πρακτική η οποία δεν κάνει διακρίσεις, δεν εξετάζει το αν κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία επιβάλλει να μην κρατηθεί, δεν εξετάζεται το αν, επίσης, το αν προέρχεται από μια χώρα στην οποία η απέλαση είναι ανέφικτη, με αποτέλεσμα να έχουμε μια γενικευμένη κράτηση ανθρώπων και μάλιστα για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μέχρι πρότινος η πρακτική ήταν να κρατούνται οι παράτυποι μετανάστες μέχρι 18 μήνες, προφανώς με στόχο να συνενέσουν κάποια στιγμή στον επαναπατρισμό τους. Και όταν πλέον συμπληρώθηκε ο χρόνος αυτός, διότι μετά την επιχείρηση ξένιος Δίας συμπληρώθηκε κάποια στιγμή το 18μηνο και προέκυψε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κρατούμενοι δεν επιστρέφουν εθελοντικά, τότε ζητήθηκε η γνωμάτευση, η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οδηγηθήκαμε σε μια καινούργια πρακτική, την οποία πραγματικά σε καμιά περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, οδηγηθήκαμε και στην πρακτική της παράτασης της κράτησης πέραν του 18 μήνου που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οπότε, θα θέλαμε εδώ να κάνουμε κάποιες συστάσεις προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών στην ευρωπαϊκή, διεθνή και εθνική νομοθεσία. Εφόσον σύμφωνα με την νομοθεσία αυτή η κράτηση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο όταν δεν υπάρχουν άλλα εναλλακτικά μέτρα και μόνο όταν είναι εφικτή η απέλαση και όταν πρέπει, και όταν οι συνθήκες κράτησης είναι τέτοιες που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει οι ελληνικές αρχές να εναρμονιστούν με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει δηλαδή η κράτηση να πάψει να είναι συστηματική και γενικευμένη και να υπάρχει και να επιβάλλεται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Θα πρέπει να χορηγείται αναβολή απομάκρυνσης στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να απελαθούν. Και
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο θέμα των συνθήκων κράτησης. Πραγματικά είναι ντροπή για τη χώρα μας να κρατάει τους παράτυπους μετανάστες σε αυτές τις συνθήκες. Έχουμε κατ' επανάληψη καταδικαστεί σαν χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή για την Πρόληψη Βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης επίσης κατ' επανάληψη έχει διατυπώσει συστάσεις. Και παρόλα αυτά η κατάσταση παραμένει σχεδόν απαράλλακτη. Συνεπώς θα πρέπει η χώρα μας να μεριμνήσει ώστε οι συνθήκες κράτησης να εναρμονιστούν με τα προβλεπόμενα στο διεθνές δίκαιο.